Πίσω όμως από έναν ισχυρό άντρα, πάντα βρίσκεται μια ισχυρή γυναίκα. Κοιτάξτε, η Μαρίνα είναι εκείνη η οποία έχει ήδη κάνει τη δική της πορεία, την αγαπάει ο κόσμος, θα δει και εκείνη τι θα κάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα χρόνια έχουμε βαδίσει μαζί και νομίζω έχει σταθεί αντάξια των προσδοκιών. Είστε αυστηρός μαζί της. Είμαι από τους ανθρώπους που ακούω και βεβαίως ακούω και τη Μαρίνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φορά συνηγορώ ή κάθε φορά μπορεί να συμπίπτουν αυτά που ακούω. Έχει αρχίσει να κατανοεί ότι τα μεγάλα λόγια καλύτερα κανείς να τα κρατά και να κάνει πράξεις. Σας είδαμε και στην ορκομοσία του Τραμπ. Ήσασταν εκεί, είδατε πολλά περισσότερα πράγματα από εμάς. Αυτό που κράτησα από την ορκομοσία του Τραμπ, ενός αν θέλετε νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι οι καλές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με την Ομογένεια και ιδιαίτερα με εκείνους που βρίσκονται πολύ κοντά στο νέο Πρόεδρο, μέσα από την εξωστρέφεια που έχει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος και της ΚΕΔΕ και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε σχέσεις φιλίας. Εσείς καταφέρατε να έρθετε σε επαφή μαζί του, γιατί έχουμε ακούσει από δηλώσεις ότι δεν ξέρει καν πού βρίσκεται η Ελλάδα. Νομίζω ότι τώρα ξέρει πού είναι η Ελλάδα και σε κάθε περίπτωση όταν ο Πρίμπους, ο Τζιτζίκος, ο Τζόρτς, καθώς επίσης και ο Γκάς Μπιλιράκης βρίσκονται μέσα στο Λευκό Οίκο, νομίζω ότι και είναι όχι μόνο φιλέλληνες, είναι από την καταγωγή τους Έλληνες. Έχετε σκεφτεί να βάλετε δήμαρχος της Αθήνας σε επόμενες δημοτικές εκλογές? Πάντα είναι μια πρόκληση, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης να δει κανείς κάτι τέτοιο.